δύο ανήλικα παιδιά, ένα επικείμενο ταξίδι στη Ρουμανία, 900 ευρώ και μια παιδική στέγη στη Λευκοσία είναι τα στοιχεία για τη νέα περίεργη ιστορία την οποία διερευνά η αστυνομία. Δύο ανήλικα παιδιά μονογονεϊκής οικογένειας από τη Ρουμανία, ηλικίας 12 και 15 ετών, εξαφανίστηκαν από την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι τους στη Λεμεσό και εντοπίστηκαν σε παιδική στέγη στη Λευκοσία σήμερα το πρωί. Διαπιστώθηκε ότι την περασμένη Τετάρτη, γύρω στις 3 το απόγευμα, τα δύο πρόσωπα είχαν μεταβεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας για να εξασφαλίσουν εισιτήρια, όπως ήδη ισχυρίστηκαν, για να μεταβούν στη μητέρα τους που βρισκόταν στο εξωτερικό. Τα δύο αγόρια εντοπίστηκαν από μέλη της αστυνομίας αεροδρομίου και είχαν μαζί τους ρουχισμό, ταξιδιωτικά έγγραφα, όπως και το ποσό των 900 ευρώ. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία Λάρνακας, η οποία με τη σειρά της ειδοποίησε το γραφείο ευημερίας και τα παιδιά κατέληξαν σε παιδική στέγη στη Λευκοσία. Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι απουσίαζαν από το σπίτι τους για 3 ολόκληρες μέρες, η καταγγελία στην αστυνομία έγινε μόλις χθες, με τη μητέρα να ισχυρίζεται ότι δουλεύει αρκετές ώρες και την υποπτία τους έχει η αδελφή της. Πώς τα δύο παιδιά έφτασαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας? Γιατί δεν ερευνήθηκε αν όντως δεν υπάρχουν συγγενείς στην Κύπρο? Γιατί η μητέρα δεν αναζήτησε τα παιδιά της νωρίτερα? Ήδη, σύμφωνα με τον Ανδρέα Αγγελίδη, έχει ζητηθεί έκθεση γεγονότων από τον αστυνομικό διευθυντή Λάρνακας για το τι συνέβη από την περασμένη Τετάρτη. Έχει ζητηθεί σε αυτό το στάδιο έκθεση γεγονότων για να απαντηθούν τα οποιαδήποτε ερωτήματα προκύπτουν κατά πόσον έπρεπε να γίνει περαιτέρω διερεύνηση επί του συγκεκριμένου θέματος. Έρευνες γίνονται επίσης και για τη μητέρα, έτσι ώστε να διαφανεί γιατί δεν αναζήτησε τα παιδιά της από την ίδια μέρα και χρειάστηκαν 3 μέρες μέχρι να κάνει την καταγγελία.